για την γηπεδού ομάδα, ναι, για τον Άρη. Χατζιβρέτας, Μπορόβνια, κούνει στον τζάμπολ με τον Σίμον. Σταπούτος, Καραλαμπίτης και ο Αμερικανός ο Μπόμπι Μπράουν. Πρώτη επίθεση στον αγώνα για την Καβάλα. Διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης είναι οι κύριοι Καρακατσούνης, Γκούμας και Παντελίδης. Πρώτο καλάθι στον αγώνα για την Καβάλα. Ο Άρης με 1 στα 6 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Η Καβάλα 4 στα 6 δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα. Τόμας. Εκεί το σουτ θα δώσει Καμπύλη ο Αμερικανός. Πολύ καλή επίθεση. 17-6 ο Άρης μειώνει στους 11. 3 λεπτά και 41 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πιέζει ο Χαραλαμπίδης τον Καραποστόλου. Μάκιντος. Η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Τόμας. Σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Παντελίδη, 8 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Καβάλας για να εκδηλώσει αυτήν την επίθεση. Επαναφορά από τον Καραποστόλου για τον Γιώροβιτς. Αυτός, πολύ έξυπνα εκεί να πετύχει το καλάθι. Πολύ έξυπνη κίνηση του Σέρβου. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης που το αποδεικνύει φέτος. Ένας από τους βασικούς συντελεστές της και έμπειρος. Και έμπειρος. Έχει παίξει αρκετές ομάδες. 19-6 στο συν 13 η Καβάλα και τώρα ο Winters για τον Τόμας. Σου τριών πόντων από τον Winters, είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Αποδεικνύει τουλάχιστον στη φάση αυτή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της μετάδοσης. Είναι σουτέρ, το όχι το σουτ από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε και στη συνέχεια του παιχνίδι. Το μακρινό rebound από τους παίκτες του Άρη και συγκεκριμένα από τον Χαραλαμπίδη. Ο Winters βγαίνει από τα σκρίνη σου τριών πόντων και πάλι από τη γωνία είναι άστοχος. Ήταν πολύ καλό το σουτ, πάρα πολύ καλό το σουτ. Και με φόλο του Τσαϊρέλη με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο θα μπει το καλάθι για τον Άρη που μειώνει σε 24-17, πλησιάζει σε 7 πόντους η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Στο κλειστό της Καλαμίτσας ο Άρης στα τελευταία λεπτά έχει καταφέρει να μειώσει το σκορ, να μαζέψει τη διαφορά που έφτασε και τους 15-17 κόλτσες, όπως έλεγε ο σκόλτσες, χάρη στην πίεση. Αυτό το οφείλεται ότι ανέβασε την άμυνά του πιο ψηλά, πίεσε πάρα πολύ. Έχει αναγκάσει την Καβάλα να πάει σε πιο βιαστικές επιθέσεις και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι θα ισορροπήσει και άλλο το παιχνίδι. Και βλέπουμε και αυτό το χαμηλό σχήμα με Χαραλαμπίδη, Σλούκαλα και Winters να αποδίδει, ναι, περισσότερο για τους πιστεύω σκούτσινο. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην μείωση του σκορ και πιστεύω ότι από αυτή την πίεση εξαρτάται το αν θα μαζέψει και άλλο τη διαφορά ο Άρης. Η Καβάλα τώρα στην επίθεση. Ο Γιώροβιτς κατέβασε την μπάλα, πέρασε το κέντρο και έδωσε στον Παλάσιο για να οργανώσει το παιχνίδι των γηπεδούχων. Από τον Αγγελόπουλο για τον Στεφανίδη. Αυτό σε ένα πολύ δύσκολο σουτ και ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ήταν, πιστεύω, τυχερό αυτό το καλάθι. Εντάξει. Δεν παθαίνει τίποτα μια ομάδα. Σε ένα σουτ εκτός ισορροπίας και με πίεση για τον Στεφανίδη. Ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ έμπειρος παίχτης. Τσαϊρέλης τώρα θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Διαμαρτυρίες από τον Αγγελόπουλο και να απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μαυρόπουλος διαμαρτυρήθηκαν όλοι στον πάγκο της Καβάλας. Προσέξει ο Άρης αυτή την άμυνα, γιατί τα 3,5 δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να επιτεθείς. Ο Τσαϊρέλης δίνει τη θέση του στον Χρυσικόπουλο. Νομίζω ότι πολύ καλά έκανε ο Κότσουμποτς, γιατί χαμήλωσε το σχήμα. Παλάσιο πιέζεται και από Σλούκα και Χαραλαμπίδη στο τριών πόντων από τον Αμερικανό. Είναι άστοχο βέβαια. 26-19 σκορ πρώτου δεκαλέπτου εδώ στην Καβάλα, στο κλειστό της Καλαμίτσας με την τοπική ομάδα του παιχνιδιού με γρήγορες επιθέσεις. Σουτ ξεμαρκάριστα και μάλιστα μέσα από την ρακέτα να αποφύγουν τα μακρινά τρίποντα και να επιτεθούν με πιο ορθόδοξο τρόπο. Ο Σλούκας τώρα για τον Άρη. Τσαϊρέλης, πολύ ωραία η συνεργασία και ανάμεσα στους τρεις παίκτες του Άρη και βέβαια η κατάληξη στο εντυπωσιακό κάρφωμα του Τόμας. Πιστεύω ότι ήταν η συνεργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης μέσα στο παιχνίδι. Σλούκας Τσαϊρέλης, πάλι Σλούκας και η ασίστ τον για την Καβάλα. Με το Σίμονς να έχει 6-6 βολές και 6 πόντους συνολικά στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Μπράουν. Χαραλαμπίδης. Είναι εύστοχος ο 34χρονος γκάρ του Άρη. Το πρόβλημα είναι ότι στην επίθεση οι παίκτες του Άρη δεν βοηθάνε τον Κώστο Χαραλαμπίδη να βρει ελεύθερα σούτ, γιατί η άμυνα της Καβάλας παίζει από πάνω και δεν αλλάζουν τις γωνίες στο screen για να μπορεί να βρει πιο εύκολες πάσεις για να σουτάρει. Και ο Άρης, ο οποίος coach δεν έχει πάρει καθόλου βοήθεια από τον Μπράουν, ίσως το μεγαλύτερο επιθετικό του όπλο είναι στους 0 πόντους. Ναι, αλλά ήταν για πολύ χρόνο έξω από το παιχνίδι.
Καλάθι για την Καβάλα με τον Παλάσιο, 32-23. Ο Τόμας τώρα θα πετύχει άλλο ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, θα περάσει κάτω από το καλάθι της Καβάλας. Παρόλο που σκόραρε ο Άρης σε ένα πάρα πολύ καλό, καλή συνεργασία για το γεγονό. Πώς... Σίμονς θα γυρίσει, με το δεξί θα στοχίσει στο rebound από τον Μπράουν. Τώρα Χαραλαμπίδη, σου τριών πόντων από τον Χαραλαμπίδη, πάρα είναι έθνος, 32-28. Είναι σε καλή μέρα ο Χαραλαμπίδης. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάρει περισσότερες. Μπράουν ζητά την μπάλα και την παίρνει ο Τσαϊρέλης για να παίξει εκεί τον Γιώργος. Προστάτησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Διευρύνει το προβάδισμα για την Καβάλα σε 36-30, 5 λεπτά και 36 δεύτερα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Βγαίνει από τα σκρίν ο Χαραλαμπίδης. Θα οπλίσει και θα εκτελέσει, που έβαλε σωστά εκεί τα χέρια του. Εντάξει, ήταν και λάθος η τρίπλα του Τσαϊρέλη. Κλέψιμο του Χαραλαμπίδη. Πολύ καλή άμυνα από τον Χαραλαμπίδη μαζί με τον Τσαϊρέλη στον συνδυασμό. Κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Τσαϊρέλη. 39-37. Διόρθωσε το Τσαϊρέλη, έτρεξε πάρα πολύ καλά, αλλά και πολύ καλή πάσα του Κώστα. Σε επανάληψη τελευταία φάση και πολύ ωραία πάσα συνεργασία του Χαραλαμπίδη. Στον Μάκιντος, αυτή τη στιγμή αυτό το μαρκάρι είναι ο Παλάσιος. Να πάμε όμως και στον πάγκο της Καβάλας. Γιώργο, εστίασε κάποιο συγκεκριμένα ο Δημήτρης Πρίτης στη διάρκεια του τελευταίου time out. Ο Δημήτρης Πρίτης ζήτησε από τους παίκτες του ψυχραιμία και πολλή κίνηση στην επίθεση. Αέρας 4 πόντων για την Καβάλα με τον goal foul του Παλάσιο. 34 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου. Σλούκας. Το σούτ από τα 6 μέτρα είναι εύστοχος ο Σλούκας. Λεπτά. Μάκιντος, Παλάσιο, Καραποστόλου, Γιώροβιτς και Σίμονς, οι 5 για την Καβάλα. Μπράουν. Δεύτερη φορά διορθώνει ο Χαραλαμπίδης ο λάθος του. Άστοχο το σούτ από τον Μπράουν, επιθετικό rebound δεύτερο από τον Τσαϊρέλη μετά από το κόψιμο που δέχτηκε ο Τόμας εκεί στο πρώτο. Παραλίγο εκεί το μπρος πίσω, έσωσε τελευταία στιγμή ο Μπράουν την μπάλα, παραφέροντάς στο άλλο μισό του κηπέδου. Προσπάθεια από τον Winters, παλικαρίσιο καλάθι από τον Αμερικανό. Εξαιρετική επιλογή, εξαιρετική επιλογή. Πρέπει να ξεκουραστεί. Ξεπερνά ο Άρης την πίεση που άσκησε σε αυτή την επίθεση. Η Καβάλα όμως το κλέψιμο από τον Καραποστόλου. Θα στοχίσει όμως το lay-up που επιχείρησε με το αριστερό. Ο Σλούκας θα δώσει στον Τσαϊρέλη, αυτός θα ευστοχίσει 63-59. 5 στα 7 δίποτα, 2 στις 2 βολές. Από την Καβάλα η οποία στηρίζεται σήμερα και στην επιθετική πολυφωνία. 4 παίκτες ήδη με διψήφιο αριθμό πόντων, 20 ο Στεφανίδης, 17 ο Γιώροβιτς και από 10 Παλάσιο και Μάκιντος. Αυτό είναι το ότι έχει την πολυφωνία στην επίδεση, ενώ στον Άρη δεν υπάρχει αυτό το... Ο Χατζηβρέτος τώρα για τον Σλούκα, σου τριών πόντων. Είναι εκτός χρόνου. Ακόμη και αν ευστοχούσε όμως ο παίκτης του Άρη θα μετρούσε. Ματίας, παρότι αγωνίστηκε στο ξεκίνημα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, είναι πλέον με φόρμα, δεν πήρε μέρος καν στην προθέρμανση πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ έχει με 5 φάουλ καθυλωμένο στον πάγκο και τον Brendan Winters. Θα πρέπει να βρει λύσεις επιθετικά. Ο Μπορόβνιακ τώρα πετυχαίνει το καλάθι, μειώνει σε 74. Χαραλαμπίδης βγήκε εκεί από τα screen, γρήγορα πήγε πάνω του ο Καραποστόλου, όμως σήμερα ο Χαραλαμπίδης θα λέγαμε ότι ο Μπράουν που έφτασε με το τρίποντο νωρίτερα τους 7 πόντους, έχει 2 στα 13 σουτ. Άλλο ένα τρίποντο από τον Αμερικανό, είναι και πάλι εύστοχος. Για να δούμε αν έχει πάρει μπρος για τα καλά, έχει 79, το σκορ 79-74, 10 πόντους για τον Μπράουν με 3 στα 8 τρίποντα. Χαραλαμπίδης για το σουτ. Και αμέσως τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Κίνηση και χωρίς την μπάλα από τους περιφερειακούς, τους δεξιά και αριστερά, για να μην είναι προβλέψει να σε επιθέσεις. Ο Καραποστόλου τώρα θα επιχειρήσει ο σουτ τριών πόντων, είναι εύκολος ο Καραποστόλου. 86-81, πάρα πολύ σημαντικό καλάθι και μάλιστα σουτ τριών Καβάλα. Για να δούμε αν οι παίκτες του Άρη είναι το φυσιολογικό να πάνε σε ένα γρήγορο φάουλ όπως κάνουν πάνω στον Σωτήρα. Πορεία του αγώνα. Ο Άρης που δεν έχει ούτε τον Μπόμπι Μπράουν στο όμως από την γραμμή και όχι μόνο, νωρίτερα εφόσον σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο τρίποντο ο παίκτης Καβάλα φτάνει τους 15 πόντους, έχει 5 στις 5 βολές, 2 στα 8 δίποτα, 2 στα 7 τρίποντα, αλλά τον έτα σίγουρα μαχαιριά στην καρδιά του Άρη. 90-83 φάουλ του Μάκιντος. Πολύ παρά ένα σουτ τριών πόντων. Και τώρα 90-85 από τη δεύτερη εύστοχη βολή του Κώστα Σλούκα. Ο Σλούκας που φτάνει τους 10 πόντους. Ο Άρης δεν κάνει φάουλ. Γιώροβιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Το σουτ τριών πόντων από τον Αραποστόλου είναι άστοχο. Το rebound από τον Φυσικόπουλο. 90-85 είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης εδώ στο κλειστό της Καλαμίτσας. Νικήτρια η Καβάλα. Φτάνει τη 10η νίκη της στο πρωτάθλημα. Πλέον, σύμφωνα και με δήλωση του Δημήτρη Πρίφτη, εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία. Στο σημείο αυτό,